Καλησπέρα, Τσέκ Τεκνάου, είμαι ο Κώστας. Πριν από λίγο γύρισα από το αμπέλιο που είχα πάει και γυρίζοντας βρήκα να με περιμένει το κουτάκι που βλέπετε. Είναι η Imperial Edition, η συλλεκτική από το Elder Scrolls Online. Λοιπόν, το παιχνίδι βγήκε επισήμως στις 4 Τετάρτου του 2014, δηλαδή την Παρασκευή που μας πέρασε, σήμερα είναι Τετάρτη. Αν και μέχρι να ανεβεί νομίζω θα πάει Πέμπτη το βίντεο, αλλά εντάξει, δεν μας πειράζει αυτό. Λοιπόν, είναι ένα από τα καλύτερα MMO που έχω παίξει. Έχει πολλά bugs όμως και γενικά μπορώ να πω ότι έχω περάσει πολύ όμορφες στιγμές και αξίζει. Νομίζω αξίζει να περιμένετε λίγο για να το πάρετε. Αλλά το συγκεκριμένο το πήρα με την Imperial, τη συλλεκτική έκδοση με το άγαλμα και το artbook που έχει μέσα. Οπότε εγώ δεν μπορούσα να περιμένω. Το έχω κάνει προπαραγγελία από το Φεβρουάριο, ήρθε σήμερα. Αν και με καθυστέρηση θα μπορούσα να πω γιατί με ταλαιπώρησε αρκετά το κατάστημα που το είχα παραγγείλει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Πραγματικά είναι τεράστιο το κουτί. Είναι η πρώτη συλλεκτική που παίρνω στη ζωή μου ως gamer μέχρι τώρα. Και μπορώ να πω ότι πραγματικά αξίζει και με το παραπάνω. Λοιπόν, το κουτί είναι αρκετά βαρύ. Μπροστά βλέπουμε το λογότυπο, το τίτλο Elder Scrolls Online, Imperial Edition. Είναι από τη ZeniMax Online και την Bethesda. 16 χρονών από και πάνω το παίζουμε. Λοιπόν, έχει τον κύκλο με τα σύμβολα του Ebonheart, του Aldmeri και δεν θυμάμαι πώς είναι η άλλη, το άλλο του Dominion. Δεν πειράζει. Λοιπόν, στο πλάι βλέπουμε τι περιλαμβάνει αυτή η συλλεκτική. Λοιπόν, αυτή η συλλεκτική εκτός από το εξωτερικό που έχει, το εσωτερικό μάλλον το άγαλμα και το artbook περιλαμβάνει και online περιεχόμενο. Online είναι ο Imperial, είναι το 10ο class, υπάρχουν 9 class στο παιχνίδι, είναι το 10ο class που μπορείς να παίξεις και μπορείς να διαλέξεις όποια συμμαχία θέλεις. Πολύ ωραίο, σε αυτή τη στιγμή παίζω ως Imperial εγώ στο Elder Scrolls, μου αρέσει πάρα πολύ. Το δεύτερο είναι το White Horse Imperial, το White Imperial Horse μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, το οποίο είναι το άγαλμα που μπορείς να πάρεις από το παιχνίδι, πολύ ωραίο και πάρα πολύ γρήγορο. Ένα Mud Crab Vanity Pet, ένα καβούρι που σου ακολουθάει σαν κατοικίδιο παντού. Αυτή τη στιγμή όσοι παίξατε την πέτα θα έχετε ήδη το πιθηκάκι που σε ακολουθάει και έχουμε τα Rings of Mara. Είναι τα δαχτυλίδια τα οποία τα δίνεις, θα χρησιμοποιήσεις εσύ κι άλλος ένας φίλος σου και όταν παίζετε μαζί πάτε σε ένα ναό, σε ένα shrine of Mara, σε ένα shrine, σε ένα βωμό κάτι του θεού Mara στο παιχνίδι και κάνετε την τελετή του γάμου. Στην ουσία εσείς και ο φίλος σας όταν φοράτε τα δαχτυλίδια και παίζετε μαζί παίρνετε διπλό XP. Πίσω βλέπουμε το The Fight for Tamriel Begins, set 1000 years before the events of Skyrim. Είναι 1000 χρόνια πριν από το Skyrim, παιδιά, το παιχνίδι, πολύ πριν και από το Oblivion προφανώς. Παίζουμε στο Morrowind, από εκεί που ξεκίνησε όλο το πανηγυράκι του Elder Scrolls, που πραγματικά είναι φοβερή ιστορία και αξίζει να ασχοληθείτε. Εγώ το παίζω, αν και άργησα, το παίζω από την εποχή του Oblivion και μετά. Skyrim κλασικά, ναι, και Oblivion το έχω τερματίσει, είναι φοβερό παιχνίδι. Και τα γεγονότα εξελίσσονται 1000 χρόνια πριν από το Skyrim. Κάτω βλέπουμε τι περιέχει η συλλεκτική. Έχει το άγαλμα του Mullag Bar. Το είδα το συγκεκριμένο μέσα σε ένα dungeon που είχα μπει. Κάπου να στέκεται το άγαλμα σαν ψηφιακό. Έτσι, μέσα στο παιχνίδι, ρε παιδί μου, να υπάρχει. Μπορώ να πω στο παιχνίδι μέσα είναι εντυπωσιακό. Θα δούμε αν είναι το ίδιο εντυπωσιακό και εδώ. Θα δούμε. Έχουμε The Improved Emperor's Guide to Tamriel. Το artbook της σειράς. Ένας guide ψηφιακό. Ένας οδηγός, μάλλον. Για να το θέσω τυπωμένος, ο οποίος είναι όλα τα λεφτά. Προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, αυτό εδώ το πακετάκι το πήρα μόνο και μόνο για αυτό εδώ. Αυτό εδώ το artbook και guide ταυτόχρονα μαζί και για το άγαλμα αλλά κυρίως γι' αυτό. Η Imperial Edition η συγκεκριμένη ψηφιακά, δηλαδή χωρίς το CD, χωρίς τίποτα, κοστίζει 70 ευρώ. Οπότε με 96 ευρώ που το βρήκα προσφορά σε ένα κατάστημα εδώ στην Ελλάδα, η πιο χαμηλή προσφορά που υπήρχε, έχει μέσα και το άγαλμα και το artbook και ένα χάρτη. Καλά, ο χάρτης client mine. Αλλά το θέμα είναι αυτό εδώ είναι όλο το deal προσωπικά για μένα, επειδή είμαι μεγάλος φαν της σειράς και θα ήθελα να δω κάποια πράγματα, να τα διαβάζω. Νομίζω ότι μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει. Στον ελληνικό χώρο κυκλοφορεί, οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν το Φεβρουάριο, τέλη Γενάρη, αρχές Φεβρουαρίου μέχρι και κάνα 2 εβδομάδες μάλλον κράτησε, δεν κράτησε πολύ. Λογικά πρέπει να το πήραν αρκετοί γιατί έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα και
Να συνεχίσω. Έχουμε και ένα ψηφιακό χάρτη του Tamriel, δηλαδή του χώρου όπου και παίζουμε. Έχει το Skyrim, έχει όλα τα νησάκια που ασχολούμαστε. Εμείς αυτή τη στιγμή ξεκινάμε από εδώ, από το Morrowind, η περιοχή μας. Εδώ πάνω είναι το Skyrim. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το Skyrim. Το Skyrim είναι αυτή η περιοχή και εμείς παίζουμε ακριβώς κάτω από το Skyrim, στην περιοχή της Tamriel και στο Cyrodiil, δηλαδή στην πρωτεύουσα. Δηλαδή στην ουσία ο χάρτης μας είναι όλο το υπόλοιπο εκτός από το Skyrim προς το παρόν. Που ελπίζω, επειδή έχω δει προσπάθειες αυτή την περίοδο και το τι κάνουν τα στούντιο της Bethesda, μάλλον θα μπει και το Skyrim μέσα κάποια στιγμή σε ένα expansion. Ας το ανοίξουμε. Η άλλη πλευρά δείχνει τα περιεχόμενα πώς θα τα δούμε κι εμείς. Και ας το ανοίξουμε. Είδα έχει δύο αυτοκολλητάκια. Έχει το nylon. Α, θα το βγάλω. Μου το χάλασε λίγο, μάλλον έπρεπε να το κόψω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, να βγάλουμε το sleeve. Το πακέτο είναι αρκετά βαρύ, μπορώ να πω πραγματικά. Να δούμε πώς ανοίγει τώρα, να μην το χαλάσω. Αχα. Λοιπόν, ας το βάλω στο πλάι τους, δεν μας χρειάζεται. Και τώρα εδώ μέσα είναι τα περιεχόμενα. Πραγματικά, στη μία πλευρά ξεχωρίζει το άγαλμα του Maul Akbar. Αν δείτε, θα σας το δείξω κιόλας, μέσα θα το βγάλω. Ξεχωρίζει το Maul, στην ουσία, του Maul Akbar, το οποίο είναι ο κεφαλοθράυστης που έχει. Το παιχνίδι που παίζει στο Skyrim το παίξαμε, ήταν το όπλο που είχαμε βρει μέσα σε ένα υπόγειο πάνω στην περιοχή με τα ορυχεία. Και ήταν το πράσινο Maul που είχαμε για να κλέβει ψυχές και να φορτίζει τα τζέμ μας. Υπέροχο. Αλλά ας ξεκινήσω από το αυτό μας ενδιαφέρει. Steel case του παιχνιδιού με το CD προφανώς. Αν και αυτό ανανεώνεται συνέχεια, οπότε το έχω και ψηφιακά, οπότε δεν χρειάζεται να το εγκαταστήσω ξανά. Λοιπόν, βλέπουμε τα σύμβολα του Pact. Μεταλλικό. Και μέσα περιλαμβάνει 4 CD. Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι Disc 1, Disc 2, Disc 3, Disc 4. Πραγματικά είναι τεράστιο τώρα που το βλέπω. 4 CD, wow. Αλλά να μου πείτε είναι 20 GB παιχνίδι. Οπότε, ναι, γιατί όχι. Να πω ότι είναι αρκετά βαρύ και από μόνο του. Έχουμε προφανώς αυτό εδώ το οποίο έχει τον κωδικό τον οποίο. Α, είναι σφραγισμένος. Τέλεια. Ωραία. Οπότε θα το βάλουμε αυτό. Υπέροχο. Το Explorer's Pack Code το είχαμε εδώ. Οπότε, ναι, και σας θα έρθει σφραγισμένο. Βλέπουμε το τι παίρνουμε, το τι μπορούμε να παίξουμε σε όποια alliance θέλουμε. Αυτό είναι το καλό, κυρίως. Να πείτε, μα είναι σπασμένο αυτοί που παίρνουν την απλή έκδοση. Ναι, το καταλαβαίνω. Όποιος παραγγείλει το παιχνίδι ή πάρει το Imperial μπορεί να παίξει με Dark Elf σε Altmeri Dominion. Ακριβώς. Αν πάρεις, πώς το λένε, Μπρετόν, μπορείς να παίξεις στο Ebonheart. Οπότε ναι, μπορείς να διαλέξεις το χαρακτήρα που θες και να παίξεις όπου θες. Για αυτούς που είναι φανατικοί όπως είμαι εγώ, πραγματικά νομίζω ότι είναι το καλύτερο, καλύτερη προσφορά για το online περιεχόμενο. Επίσης σου δίνει το Explorer's Pack, είναι αυτό, είναι όσοι το έχουν προπαραγγείλει, παίρνουν εξτρά και το Explorer's Pack, το οποίο σου δίνει bonus treasures maps και ένα καινούριο pet. Εντάξει, αυτά είναι πλακιούλες. Βασικά βλέπουμε εδώ πέρα αυτά που σας έδειξα από το πλάι, τον Imperial, το άγαλμα. Το άγαλμα, λέω, το άλογο και το καβούρι και τα δαχτυλίδια του Μάρα. Λοιπόν, και εδώ Game Registration Code. Τα controls. Ναι, σπάνια βλέπεις τα controls σε παιχνίδι να τα βγάζουν πια. Και άλλος κωδικός εδώ. Και ξεκινάμε από το πρώτο. Απλοϊκό μεν, αλλά σημαντικό δε. Το οποίο είναι ο χάρτης της Tamriel. Εμείς παίζουμε στο Morrowind, πριν είπα Tamriel τον πέρεψα, Morrowind. Εδώ πέρα αυτή είναι η περιοχή που παίζουμε και το Ebonheart Pact. Λοιπόν, το Skyrim εδώ πέρα, Cyrodiil. Οπότε μας, η περιοχή μας είναι όλο αυτό εδώ και με το Sands Somerset Isles νομίζω. Λοιπόν, αυτός είναι ο χάρτης.
να τον δείτε και σε απόσταση. Οπότε νομίζω αξίζει και με το παραπάνω. Θα ήθελα να την εκτυπώσω. Α, και μάλλον από ό,τι μου φαίνεται θα τον βάλω σε γυαλί κατά το γραφείο. Λοιπόν, να τον ακουμπήσω στο πλάι όμως, όμορφα και τακτοποιημένα. Να μην πέσει. Λοιπόν, και να περάσουμε στο επόμενο σκέλος. Που το επόμενο σκέλος είναι, να δούμε το άγαλμα. Κατέστρεψα λίγο, αλλά είναι τεράστιο το πακέτο. Το οποίο άγαλμα προφανώς και έχει τη βάση του με την ουρά. Η ουρά του είναι από πλαστικό. Τώρα καλή κακή ποιότητα, θα σας γελάσω, αλλά φαίνεται λίγο ψεύτικη. Αλλά εντάξει, αυτά έχουμε, αυτά προσφέρουμε. Λοιπόν, πραγματικά πως το έχουν φτιάξει αυτό το πράγμα, σοβαρά. Wow. Μάλιστα. Wow. Ο τύπος που το πακέταρε πρέπει να έχει πολύ μίσος. Λέει, μα τι με βάζετε και κάνω τώρα, βάζω πακετάκια και σειρματάκια, σοβαρά. Λοιπόν, το ξεπακετάραμε, ας το βάλουμε και αυτό στο πλάι. Και να δούμε το άγαλμα μας. Ο Μόλακ Μπαρ, ο θεός, τον οποίο καλούμαστε να παλέψουμε, νομίζω πρέπει να είναι το τελικό boss σε όλο αυτό το πράγμα. Κρατάει έναν ήρωα ο οποίος πάει να του επιτεθεί, στραβό σπαθί πρέπει να το φτιάξουμε. Λοιπόν, ποιότητα, είναι η ποιότητα όπως από ένα παιχνίδι που παίρνουμε μικροί, δεν είναι τόσο τρομερά ποιοτικό, αλλά εντάξει, φαίνεται στιβαρό. Νομίζω θα κοσμήσει τέλεια το γραφείο μου. Αυτό που μου άρεσε είναι, και πραγματικά με έκανε να θυμηθώ πολλά, είναι από τις εποχές του Skyrim το mold που παίρνουμε. Αυτό εδώ το είχαμε, παιδιά, στο Skyrim και ήταν το πράσινο μαύρο όπλο με το οποίο όταν σκοτώναμε κάποιον του κλέβαμε την ψυχή και φροντίσαμε ένα gem. Να το βάλουμε, βάζουμε την ουρά προφανώς. Σαν τον Godzilla είναι. Και τον βάζουμε να σταθεί πάνω στο σταντάκι του. Το οποίο σταντάκι του, για κάποιο μυστηριώδη λόγο, πρέπει να το ρυθμίσω. Γίνεται τώρα. Δεν ήξερα ότι έχει τόσο πολύ κόπο να βάλεις. Ναι, εντάξει, okay, το έχουμε. Και αυτό εδώ ολοκληρωμένο, παιδιά, είναι το άγαλμα. Πραγματικά επιβλητικό, θα έλεγα, τεράστιο. Είναι αρκετά ψηλό, πρέπει να είναι γύρω στα, έτσι όπως το κόβω, 25 με 30 εκατοστά. Λοιπόν, και τώρα περνάμε να βάλω και αυτό στο πλάι. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα στο αυτό που πραγματικά αξίζει για μένα. Από τη συλλεκτική. Που είναι αυτό εδώ, πραγματικά είναι το πιο βαρύ βιβλίο, λες και πιάνεις εγκυκλοπαίδεια. Θα το ακούμε και το κλείσω στο τέλος. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, χτυπάει και το κινητό. Λοιπόν, ας το βάλω στην άκρη. Λοιπόν, αφάνταστα βαρύ, φαίνεται τρομερά ποιοτικό. Είναι στα αγγλικά. Για όσο να ρωτιέστε, δεν υπάρχει ελληνική version φυσικά. Και λέω φυσικά γιατί αποκλείεται να έχετε ελληνική υποστήριξη σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, κόκκινο θέρμα πάνω σε χαρτί. Νομίζω χαρτί είναι με δερματίνη από πάνω. Δέρμα είναι ραμμένο στο πλάι το βιβλίο, παιδιά. Έχει το σύμβολο της συμμαχίας, έκαλα. Και ραμμένο στην πλάτη με δερμάτινες λουρίδες. Καφέ δέρμα. Και αυτό εδώ, παιδιά, είναι το διαμάντι. Αυτό είναι το πιο υπέροχο πράγμα. Είναι Improved Emperor's Guide to Tamriel. Πραγματικά, έχει όλες τις περιοχές. Έχει τα races. Έχει το τι κάνει η περιοχή. Είναι πραγματικά φοβερό artbook, φοβερό κομμάτι. Wow. Το χαρτί είναι σκληρό, σαν εγκυκλοπαίδεια. Πραγματικά, παιδιά, ίσως είναι φοβερό, απλά δείχνει τους θεούς, τα σύμβολα. Ψ, τι λες τώρα.
Παιδιά, είναι ένα απίστευτο αριστούργημα όλο αυτό. Wow. Δεν ξέρω, αλλά συγχωρήστε με, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι τόσο wow, εντυπωσιασμένος από αυτό εδώ. Η δουλειά είναι φοβερή. Δηλαδή, ότι η εγκυκλοπαίδεια να έχει φτιαχτεί με τόσο αγάπη, τόσο λεπτομέρεια. Πραγματικά, δηλαδή, wow. Προσωπικά είμαι της άποψης ότι δεν αξίζει να πάρετε την Imperial Edition online. Μόνο με το άγαλμα και με το βιβλίο μπορεί να δώσετε 25-30 ευρώ παραπάνω, αλλά αυτό που θα σας μείνει είναι τρομερό. Wow. Και νομίζω αυτός εδώ πρέπει να είναι ο Θεός που μας είχε δώσει το δαχτυλίδι με το quest με το λικάνθρωπο στο Skyrim. Wow, που σου λέγε πήγαινε να σχολιάσει το λικάνθρωπο και διάλεξε τι θες. Που ήταν μπαγκερεμένο και έπαιρνε και το αντικείμενο του λικάνθρωπου και του Θεού. Τι λες τώρα. Πραγματικά, παιδιά, από τα πιο μικρά αντικείμενα μέχρι τα κρεβάτια, τις καρέκλες, τι έχουμε μέσα, μέχρι περιοχές, εχθρούς, τα μομπάκια. Αν και ακόμα δεν έχω σκοτώσει τέτοια. Είμαι ακόμα μικρό level, είμαι 15-16 level. Αλλά παιδιά, εντάξει. Σα το συγκεκριμένο απλά προσκυνάω. Λοιπόν, το παιχνίδι ήταν. Είναι υπέροχο. Αν αξίζει να σα πω τη γνώμη μου, δεν αξίζει να περιμένετε λίγο. Γιατί είναι ακόμα στην αρχή. Να το τακτοποιήσω κιόλα. Να το δείτε ολοκληρωμένο το set. Τι παίρνετε με την Imperial. Το παιχνίδι αξίζει, αλλά είναι ακόμα αρχή. Για MMO η ιστορία είναι φοβερή. Αυτό που έλεγα και στον κολλητό μου είναι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι αξίζει να το πάρετε, αλλά το πάρεις, αλλά να περιμένεις λίγο για να δεις πώς θα κυλήσει. Αλλά και πάλι, αν το πάρεις τώρα που βγαίνει, τώρα θα το χαρίζεις. Δηλαδή, μέσα στην εβδομάδα τρέξτε πάρτε το. Θα δείτε πολλά bugs. Είναι περίεργο MMO. Αλλά το θέμα είναι ότι, παιδιά, η ποιότητα των NPC νιώθεις ότι είσαι μέσα στο παιχνίδι. Πραγματικά σε κάνει να είσαι μέρος του κομματιού του παιχνιδιού. Άμα ακολουθήσεις την ιστορία που έχει κάθε NPC, το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να βυθίζεσαι στο μαγευτικό του κόσμο. Λοιπόν, και αυτό εδώ ήταν το unboxing της συλλεκτικής του Elder Scrolls Online Imperial Edition. Δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει αν το έχει κάνει κάποιο άλλο unboxing. Και ήταν, νομίζω, το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει unboxing μέχρι τώρα. Και είμαι τόσο εντυπωσιασμένο από την ποιότητα όλου αυτού που. Πραγματικά, ναι, wow. Δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να κάνω load τώρα και να μπω να παίξω σε όλε αυτέ τι περιοχέ ξανά. Ελπίζω να σας δώσω online. Επίσης θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Επειδή μου κάνουν κάποια παιδιά τώρα και θέλω να παίξουμε, αλλά δεν προλαβαίνω. Επειδή τώρα που άνοιξαν λίγο οι δουλειές, δουλεύω σχεδόν όλη τη μέρα, το πρωί στα χωράφια, το απόγευμα κάνω κάποια δικά μου πράγματα. Οπότε είμαι λίγο κουρασμένος για όσους θέλετε να παίξουμε. Δεν είναι ότι δεν θέλω να παίξω μαζί σας όσους με κάνετε άδεια να μπούμε να παίξουμε κάποια παιχνίδια. Απλά θέλω λίγο να με καταλάβετε και να με κατανοήσετε. Οι πιο πολλοί από εσάς είστε μικροί σε ηλικία, οπότε για εσάς η ζωή είναι μόνο σχολείο και τίποτα άλλο και παιχνίδια. Αλλά για εμάς δυστυχώς πρέπει να ζήσουμε, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Οπότε το πρωί χωράφια και το βράδυ κάτι άλλο και λίγη ξεκούρασή σου. Οπότε κάντε ads. Κάντε με ads στο Skype, Facebook, οπουδήποτε θέλετε. Κάντε το κανάλι μας sub. Αφήστε μου τα σχόλιά σα. Πραγματικά, παιδιά, μπορώ να κάθομαι και το κοιτάω. Το βάλω αντί για 19 λεπτά, να το κάνω μισή ώρα μόνο και μόνο να δείχνω την έκδοση. Ήμουν ο Κώστας. Check tech now. Και ελπίζω να σα άρεσε η συλλεκτική έκδοση που πραγματικά αξίζει κατά μένα. Όσοι την έχετε, πείτε μου αν σα άρεσε ή όχι. Όσοι δεν την έχετε, βρείτε τρόπο να την πάρετε. Τι να σα πω. Λοιπόν, check tech now. Ήμουν ο Κώστας. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.